Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η νυχτερινή πούδρα είναι απόψε και πάλι κοντά σας με τον περίεμβρο Μήνο για να σας παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Την ιστορία βγάλουμε. Τώρα, όπου να είναι, θα ξανασυναντηθούμε. Την ιστορία της Τζέλας και του Σάβα. Συγγνώμη, ξεκίνησες. Ναι, όχι εσένα, θα περίμενα που εδέησες να εμφανιστείς. Ούτε στοιχειώδεις τρόπους. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, αγαπημένοι τηλεθεατές. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει μαζί την εκπομπή αυτή με τον Περίανδρο. Αλλά... μιλάγες, Κλεοπάτρα. Πού να ξέρει ο Περίανδρος από τηλεοπτικές αρχές. Όπως σας είπα, η Κλεοπάτρα προτιμά να μιλά με τον γυμναστή της από το να είναι στην ώρα της για να παρουσιάσει την εκπομπή. Δεν μιλούσα με τον γυμναστή μου, μιλούσα με τον γυμναστή. Θα ήθελα να πάμε στο θέμα μας. Την ιστορία της Τζέλας. Τζέλα, μας ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζέλα. Καλησπέρα, Τζέλα. Η Τζέλα αναζητά τον Σάβα, τον άντρα της, εδώ και 43 μέρες. Τζέλα, θέλεις να μας πεις τι συμβαίνει? Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή. Παρακολουθώ νυχτερινή πούδρα. Βλέπετε, είμαι αισθητικός. Και ο σύζυγός μου είναι το μοντέλο μου. Θέλουμε να κάνουμε μαζί μια εκπομπή στο YouTube. Το μακιγιάζ για όλους. Πες μας, σε παρακαλώ, Τζέλα, κάνεις μακιγιάζ, κάνεις τι ακριβώς? Ναι, φυσικά, κάνω μακιγιάζ, κάνω μαλλιά, κάνω αποτριχώσεις, κάνω απ' όλα. Έχω δει τόσα βίντεο, είμαι η καλύτερη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη. Και όλα αυτά τα έχεις εφαρμόσει πάνω στον σύζυγό σου, τα εφαρμόζεις? Ναι, βεβαίως, αλλά ο σύζυγός μου εδώ και 43 μέρες απουσιάζει. Νομίζω πως κάποιοι ανταγωνιστές μου τον έχουν κλέψει. Θα ήθελα τη βοήθειά σας, παρακαλώ. Τον θέλω πίσω. Πες μας, Κλεοπάτρα, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει έρευνα σε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο έφυγε ο σύζυγός σου, έχεις κάποια ιδέα? Εφόσον συνεργαζόσασταν, θέλω να πω, και είχατε έτσι μια καλή συνεργασία προσωπική και επαγγελματική, τι συνέβη? Φυσικά, η σχέση μας είναι υπέροχη. Και ο Σάββας, αλλά... ξαναλέω, είναι το καλύτερο μοντέλο. Ναι, αλλά γιατί έφυγε ο Σάββας, αυτό δεν μας λες? Έχει γίνει κάτι μεταξύ σας? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Το ψάχνω παντού. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Τζέλα, για να σου δώσουμε βοήθεια. Και η αγαπημένη μας Κλεοπάτρα έχει να σου πει κάτι. Ωραία, τον Σάββα τον εντοπίσαμε λοιπόν, Τζέλα, και είναι εδώ μαζί μας. Αν μας ακούς, Σάββα, εμφανίσου, πες μας που βρίσκεσαι. Γεια σας, ναι, εδώ είμαι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Στις μαμάς μου το σπίτι είμαι. Α, μάλιστα. Σάββα, γιατί είσαι στο σπίτι της μαμάς σου? Γιατί με βασανίζει. Τι εννοείς ακριβώς, Σάββα, όταν λες ότι η Τζέλα σε βασανίζει? Μου βάζει υπνοτικά στο γάλα το βράδυ για να κοιμηθώ, σαν ζώο κοιμάμαι, και με βάφει, με ξύνει, με... Κάποια υπνοτικά στο γάλα το βράδυ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία. Περίανδρε? Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, Κλεοπάτρα, μαζί σου. Κάτι ξέρεις εσύ από αυτά, αλλά τέλος πάντων. Επιπλέον, τώρα που ξεκίνησε να κάνει αυτά τα θέματα της αισθητικής, χρησιμοποιεί διάφορα προϊόντα όπως βενζίνη για να μου κάνει αποτρίχωση. Μισό λεπτό. Κάνει αποτρίχωση με βενζίνη επάνω σου? Μάλιστα, ναι. Δεν το πιστεύετε. Αλλά δεν ντρέπεσαι λιγάκι? Βρες τη μάνα σου, βρήκες να πας. Σιγά! Και άμα σου βάλαμε λίγη βενζίνη να σου κάνουμε δηλαδή αποτρίχωση, τι έπαθες? Πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία σχετικά με την αισθητική? Αυτό είναι το τελευταίο χρόνο. Ήθελε η Τζέλα μου να πιάσει και αυτή μια δουλειά. Γιατί εγώ είμαι ένας δημόσιος υπάλληλος, καταλαβαίνετε, και τα λεφτά αυτή τη στιγμή μας τα κόψανε, δεν φτάνουνε. Και... Σάβα, είσαι στο σπίτι της μαμάς σου. Ποια είναι η γνώμη της μαμάς σου για την Τζέλα και για τις μεθόδους της? Κοιτάξτε, η μαμά μου, ναι, βρίσκει ότι οι μέθοδοι είναι αυτές λίγο βάρβαρες. Βάρβαρες είναι αυτές οι μέθοδοι και μου λέει να τις κόψω γιατί... Ναι. Ναι. Έλα, μαμά, μισό λεπτό. Ναι, στην εκπομπή είμαι. Ναι, δεν θα πάω ακόμα στο Λονδίνο, θα... Όταν θα συνεχίσω την εκπομπή εγώ τώρα, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν. Μα καλά, είναι δυνατόν μέσα την ώρα της εκπομπής να σηκώνεις το τηλέφωνο με τη μαμά σου?
Δεν το κατάλαβα, έχεις κάτι με τη μαμά μου. Όχι, δεν έχω κάτι με τη μαμά σου, Πέρι. Αντρέ, έχω κάτι με τις βασικές αρχές τηλεθέασης. Και εγώ έχω κάτι με το γυμναστή σου, αλλά δεν το κάνω θέμα, όπως βλέπεις. Μα το παίζεις κατά τα άλλα ότι ξέρεις από παρουσίαση και ότι ξέρεις από τις εκπομπές. Και τηλεφωνείς την ώρα της εκπομπής. Τις σέρβιρες στους εσπρέσο στη Ρώμη πίσω από τη φωντάνα την τρέβει. Τι σχέση έχουν οι εσπρέσο στη Ρώμη, εγώ σέρβιρα. Τι βρήκα κι εγώ. Εγώ σέρβιρα εσπρέσο στη Ρώμη. Εγώ έπινα αγόρι μου εσπρέσο στη Ρώμη. Έμενα στη Ρώμη σε ρετυρέ πίσω από τη φωντάνα. Τα όνειρά σου έμενε, αλλά τέλος πάντων. Τα όνειρά μου, πού με γνώρισες, πού ήταν το σπίτι μου όταν γνωριστήκαμε. Ξέρω πολύ καλά που σε γνώρισα. Έλα, σε παρακαλώ. Πες τότε. Μου επιτρέπετε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, επανέλθουμε. Ναι, πες μας, Σάβα, σε παρακαλώ. Ναι. Γι' αυτό έφυγες λοιπόν από το σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, η ζωή μου ήταν ανυπόφορη. Πραγματικά δηλαδή. Ήμουνα είτε με κρέμες, ήμουνα. Μάλιστα κάποια στιγμή με τα eyeliner κάτι δοκίμαζε ένα βράδυ που κοιμόμουνα και κόντεψε να μου βγάλει το μάτι. Είμαι συνέχεια με αρρώστιες, με επιπεφικίτιδες. Ναι, αλλά εσύ προσφέρθηκες όμως να τη βοηθήσει. Τζέλα προσφέρθηκε να σε βοηθήσει, έτσι δεν είναι. Κουνήθηκε, αγάπη μου, κουνήθηκε. Δεν φταίω εγώ. Του είπα, μην είναι ακούνητος. Πού να ακούσει ο Σάββας. Στελίτσα μου, ήθελα να πω ότι δεν Στελίτσα. Είναι... Στελίτσα! Ποια είναι η Στελίτσα, Σάβα? Τζελίτσα. Ποια είναι η Στελίτσα, βρε? Όχι, είπε Στελίτσα. Είπε Στελίτσα, Σάβα. Ποια είναι η Στελίτσα? Ευχαριστώ, παιδιά. Είπε Στελίτσα. Ποια είπε είναι η Στελίτσα? Το άκουσα κι εγώ. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Και δεν είπε Στέλλα, είπε Στελίτσα. Είναι η αγαπημένη μου. Τόσο η χρόνια. Αγαπημένη σου. Ποια είναι η Στέλλα, Σάβα, διευκρίνησε. Στέλλα είναι η αγαπημένη μου. Και αγαπημένη σου, βρε, που μπερδεύει τα αυγά και τα πασκάλια. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν άφησε το να μας εξηγήσει. Άφησε το να μας εξηγήσει. Άφησε με να μιλήσω, να είδατε. Δεν με αφήνουν. Βλέπεις, Κλεοπάτρα, κάποιοι άνθρωποι ξέρουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Τι ξέρουν να εκφράζουν, που έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους εδώ πέρα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, μην μιλάω. Μην μιλάω, Σάβα, που είναι στη μαμά του. Είμαστε μια συνάδελφο. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Να μιλά τη δουλειά μου που σου έχω κάνει κούκλο. Είναι στη μαμά του ή είναι στη Στελίτσα, καταρχήν. Έτσι, για πες τώρα, για πες. Σάβα, είσαι στη μαμά σου ή στη Στελίτσα. Για μας, τι είμαι, πού να είμαι, πού μπορώ άλλο να είμαι. Θέλω το αναγνωρίζεις στο σπίτι. Καλά, καλά, δεν θα την βρω εγώ τη Στελίτσα. Ούτε τρίχα δεν θα της μείνει. Δεν μας εξήγησες ποια είναι όμως η Στελίτσα. Σας λέω, εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος στο γραφείο. Έχουμε μία άλλη συνάδελφο με την οποία μιλάμε, πίνουμε καφέ. Εγώ του λέω να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή και αυτός κάθεται και ασχολείται με το δημόσιο υπαλληλίκι. Αντί να κάνουμε την εκπομπή μας. Τζέλα, να σου κάνω μία ερώτηση σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Θέλεις να γυρίσει ο Σάββας πίσω. Τώρα, να κάτσει με τη Στελίτσα του. Μα δεν υπάρχει Στελίτσα. Μα δεν υπάρχει Στελίτσα. Να γυρίσεις πίσω. Αφού εγώ σου βγάζω τα μάτια και σου βγάζω τις τρίχες με βενζίνη και δεν σ' αρέσουνε. Πήγαινε στη Στελίτσα. Τι θα γίνει όμως με το μοντέλο και με το κανάλι σου στο YouTube σε αυτή την περίπτωση? Εγώ είμαι επαγγελματίας. Την εκπομπή μου θα την κάνω. Θέλει, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Σάββας. Όχι, επειδή σκέφτηκες ότι είναι ιδανικό μοντέλο ο Σάββας. Είναι ιδανικό μοντέλο, ναι. Δεν τον θέλω με τη Στέλλα του. Να κάτσει με τη Στέλλα του. Τζέλα, εγώ σου έχω μια καλύτερη λύση. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου, αλλά δεν είναι βασανίζει. Να βρει ένα άλλο μοντέλο. Κοιτάξτε πώς λοιπόν, πήγε. Σας παρακαλώ, αγαπημένοι. Εκείνο που προτείνω εγώ είναι η εκπομπή. Να σας δώσει δώρο για να λύσει το πρόβλημά σας έναν φοιτητή αισθητικής. Ο τι λες, πρεπερίαμε και εσύ τώρα που θα δώσουμε φοιτητή αισθητικής. Μα είναι δυνατόν να προτείνεις τέτοια πράγματα. Όχι, το θέμα μας είναι να μπορέσει το ζευγάρι με κάποιο τρόπο να τα βρει. Αν μπει τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους, όπως μπήκε η Στέλλα, θα διαλυθούν. Μα δεν υπάρχει Στέλλα. Ναι, δεν υπάρχει Στέλλα. Υπάρχει Στέλλα, όπως και αργότερα, αν υπάρξει ο φοιτητής, δεν θα βγει πουθενά αυτή η ιστορία. Εγώ προτείνω να σας δώσουμε έναν φοιτητή για να δουλέψει μαζί σας και στη συνέχεια, μετά από ένα διάστημα, να ξαναέρθετε στην εκπομπή μας και να το ξανασυζητήσουμε πάλι, να δούμε αν λειτουργήσε. Πολύ ωραία ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γυρίσει λοιπόν πίσω ο Σάββας. Σάββα, θα γυρίσεις πίσω. Θα το σκεφτώ πολύ. Πολύ θα το σκεφτώ. Αυτές ναι, μωρέ. Ναι, θα το σκεφτεί κιόλας. Το καλό. Εντάξει, αγαπημένη μου. Να γυρίσει στο σπίτι απόψε κιόλας. Εντάξει, αγαπημένη μου. Νομίζω ότι ο χρόνος μας ολοκληρώνεται εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία μελλοντικά να ξανακουβεντιάσουμε μαζί σας και θα έλεγα να κλείσουμε την εκπομπή σε αυτό το σημείο.
Φίλες και φίλοι, αγαπημένες βελούδινες υπάρξεις, άλλη μια εκπομπή νυχτερινή που δρεύεται στο τέλος της. Σας στέλνουμε πολύ ζεστά χαιρετίσματα από την Απόπειρα TV. Συνεχίστε να μας γράφετε τα σχόλιά σας, κυρίως για μένα, κάτω από τα βιντεάκια μας. Περιμένω την αγάπη σας, γιατί την χρειάζομαι και σας τη δίνω πίσω. Και αγάπη τους βρε περίανδρε, τέλος πάντων τώρα. Φιλάκια, καληνύχτα. Καλή σας νύχτα.